Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Στη μάχη ρίχνονται δυναμικά από σήμερα οι αγρότε τη Κρήτη που προχωρούν σε μπλόκα, αποκλεισμού και καταλήψει, ενώνοντα με αυτόν τον τρόπο τη φωνή του με του αγρότε τη υπόλοιπη χώρα και διεκδικώντα τη ματέωση των κυβερνητικών σχεδίων για το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Το μεσημέρι έγινε συμβολικό αποκλεισμό τη εισόδου του οροπεδίου Λασιθίου, ενώ από αύριο ξεκινά επαόριστον κατάληψη του περιφερειακού υποκαταστήματο του ΟΓΑ στο Ηράκλειο. Υπό τι έντονε αποδοκιμασίε συγγενών του ηλικιωμένου ζεύγου, το οποίο φέρονται να έχουν δολοφονήσει, οδηγήθηκαν σήμερα στον ανακριτή τρει κατηγορούμενοι για την φρικιαστική ανθρωποκτονία στο σφινάρι Κισάμου. Σύμφωνα με την αστυνομία που εξηχνίασε την υπόθεση έπειτα από πολύμινε έρευνε, οι τρει δράστε το μοιραίο απόγευμα τη 15η Φεβρουαρίου μετέβησαν με το αυτοκίνητο του 49χρονου στο σπίτι των ηλικιωμένων με σκοπό τη ληστεία. Στο σπίτι μπήκαν ο 49χρονο και ο 34χρονο, ενώ ο 47χρονο παρέμεινε στο αυτοκίνητο. Παραμένει η χαμηλή θερμοκρασία και τις επόμενες ώρες στην Κρήτη. Μια βελτίωση των καιρικών συνθήκων θα σημειωθεί αύριο το πρωί. Όμως και πάλι αναδιαστήματα θα σημειώνονται βροχοπτώσεις. Οι τρόποι με του οποίου θα μπει φραγμό στην ανεξέλεγκτη και παράνομη βόσκηση τέθηκαν σήμερα επιτάπητο σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αντιπεριφέρεια Χανίων. Όπω ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχη Απόστολο Βουλγαράκη, στο επόμενο διάστημα θα ιδρυθεί ένα διαδημοτικό οργανισμό με αποκλειστικό αντικείμενο το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό ήταν κυρίε και κύριοι το Δελτίο Ειδήσεων στην Νοηματική Γλώσσα. Εμεί θα είμαστε κοντά σα αύριο την ίδια ώρα. Καλό σα βράδυ.